Η σημερινή μέρα, η 18η Απριλίου, έχει οριστεί από την UNESCO και το Διεθνές Συμβούλιο Μνημείων και Τοποθεσιών ως Παγκόσμια Μέρα Μνημείων και Τοποθεσιών. Και ενώ για το Υπουργείο Πολιτισμού και την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όπως φαίνεται και από τις ανακοινώσεις τους, που κλείνουν σε όλες τις πτώσεις το αποκαλούμενο αρχαιολογικό τουριστικό θαύμα και τη βιομηχανία του πολιτισμού, είναι μια ακόμα μέρα για να παρουσιάσει τα μνημεία ως εμπορεύματα προς τουριστική τέρψη και κατανάλωση, για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, το κόμμα μας, είναι μέρα μνήμης και παρουσίασης της δουλειάς μας για τα μνημεία και τις τοποθεσίες των λαϊκών αγώνων. Η ιστορία των λαών είναι η ιστορία των ταξικών αγώνων τους. Είναι τόσο βαμμένη με αίμα, όσο και υψωμένη στον πόη των ηρωικών στιγμών, της αυτοθυσίας, των σκληρών αναμετρήσεων που αποτελούν την κινητήρια δύναμη της κοινωνικής εξέλιξης. Σε όλη αυτή την ιστορία, ήδη από τις απαρχές της, από το Σπάρτακο και τις εξεγέρσεις των δούλων, μέχρι τη Γαλλική Επανάσταση, την Παρισινή Κομμούνα, τη Μεγάλη Οκτωβριανή Επανάσταση, τα μνημεία και τα μουσεία αποτυπώνουν ανεξίτηλα και με διάφορους τρόπους, μέσα από την καλλιτεχνική απεικόνηση, τυχές αυτών των ταξικών αγώνων. Μεγάλο βάρος πέφτει και στις δικές μας πλάτες, εδώ στη χώρα μας, όπου οι λαϊκοί αγώνες ανέδειξαν ανυπέρβλητες ιστορικές στιγμές, όπως το Μάη του 1936 και τους εργατικούς αγώνες της εποχής, τη λαϊκή αντίσταση του ΕΑΜ, του ΕΛΑΣ και της ΕΠΟΝ, τους 200 της Κεσαριανής, τα Δεκεμβριανά, την ηρωική εποπτεία του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, αλλά και πιο σύγχρονες μας μάχες, όπου ο λαός, οι εργαζόμενοι, καταθέτουν το στίγμα τους στην ιστορία. Ένα στίγμα που διαμορφώνει την εξέλιξη της λαϊκής πάλης και που αξίζει να μνημονευθεί και μνημιακά. Όση προσπάθεια και αν καταβάλει κάθε φορά αντιδραστική τάξη που είναι στην εξουσία, σε όλα τα κοινωνικο-οικονομικά συστήματα μέχρι και τον καπιταλισμό, δεν μπορεί να παραγραφεί το αντικειμενικό αλλά και το συμβολικό αποτύπωμα που καταγράφεται μέσα από τους υλικούς φορείς της μνήμης και που αποδεικνύει τις ίδιες τις κοινωνικές νομοτέλειες, τη δύσκολη αλλά βέβαιη πορεία της ανθρωπότητας προς το οριστικό τέλος της βαρβαρότητας. Ακριβώς για αυτή τους τη σημασία, ως στοιχεία διαπάλης δηλαδή, τα μνημεία μελετώνται σήμερα διεπιστημονικά, με στόχο να αντληθούν ιδιαίτερα στοιχεία των ιστορικών γεγονότων στα οποία αναφέρονται, να προκύψουν συμπεράσματα για το χαρακτήρα της ερμηνείας κάθε φορά αυτών των συμβάντων, με δεδομένο ότι η ιστορία είναι μία και αντικειμενική, αλλά η προσέγγιση της, ο λόγος που αρθρώνεται γύρω από αυτή, έχει ταξικό πρόσημο. Τα μνημεία και οι ιστορικοί τόποι, ως εγκαθιδρυμένα στοιχεία απότισης φόρου τιμής, έχουν χρησιμοποιηθεί από όλα τα αστικά κράτη, άλλοτε για να δηλώσουν την προσπάθεια ενιαίας εθνικής ταυτότητας, στην πράξη δηλαδή για να ενσωματώσουν τα ταξικά αντίθετα συμφέροντα της εργατικής τάξης, αλλά και τις επιμέρους αντιθέσεις των τμήματων της αστικής τάξης, σε έναν ενιαίο στόχο και στρατηγική που είναι ο κυρίαρχος κάθε φορά. Άλλοτε πάλι τα μνημεία χρησιμοποιούνται για να ξεπλύνουν την ευθύνη των αστικών κρατών απέναντι στην καταστολή των λαϊκών αγώνων, είτε επιδιώκοντας να ξαναγραφτεί η ιστορία κατά το δοκούν, διαγράφοντας ή διαστρεβλώνοντας την ταξική ματιά, τις ίδιες τις θηριωδίες τους απέναντι στη λαϊκή εργατική πάλη. Από τα μνημεία που αυτόν τον καιρό φιλοτεχνεί το κόμμα μας, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το μνημείο στο Λαζαρέτο της Κέρκυρας, που το 1992 χαρακτηρίστηκε από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ως ιστορικός τόπος ειδική κρατική προστασία, με τον τίτλο «Μνημείο Εθνικής Συμφιλίωσης». Πρόκειται για ένα μνημείο που έγινε σε ένα χώρο που εκτελέστηκαν 118 αγωνιστές και κομμουνιστές κατά την περίοδο 1946-1954, οι περισσότεροι καταδικασμένοι για τη δράση τους στην Εθνική Αντίσταση. Από τη συντονισμένη προσπάθεια που έγινε διαχρονικά από όλες τις κυβερνήσεις να περάσει στην πραγματικότητα η λύθη γύρω από την αληθινή ιστορία της Εθνικής Αντίστασης και του Εμφυλίου στην Ελλάδα, παραμένει χαρακτηριστικό ότι το μνημείο διατήρησε το όνομά του ως Μνημείο Εθνικής Συμφιλίωσης μέχρι και σήμερα. Παραβλέπεται έτσι σκόπιμα το γεγονός ότι 118 και πλέον κομμουνιστές και αγωνιστές, μαχητές της Εθνικής Αντίστασης και του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, εκτελέστηκαν εκεί, στιβάχτηκαν τα πτώματα σε ανοιχτούς λάκους, στη μεγαλύτερη στιγμή της ταξικής πάλης στην Ελλάδα, της οποίας βασικός καθοδηγητής και μοδότης υπήρξε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Το κόμμα μας σήμερα, με το μνημείο που φιλοτεχνεί και την αναβίωση του Μουσείου του Λαζαρέτου,
επιδιώκει μεταξύ άλλων να αποκαταστήσει την ιστορική αλήθεια για τον ίδιο το χαρακτήρα του εμφυλίου ως κορυφαίας ταξικής αναμέτρησης, καθώς και το ρόλο των αστικών κυβερνήσεων μετεμφυλιακά και διαχρονικά. Από αυτό το παράδειγμα καθίσταται παραπάνω από σαφές ότι τα αστικά κράτη ενορχιστρώνουν μια μεγάλη προσπάθεια, όπως και μέσα από τα σχολικά βιβλία, από τις τελετές και τις άλλες μνημονικές διαδικασίες, προκειμένου να σβήσουν το αντικειμενικό στοιχείο της ιστορίας, να παγιώσουν μια ιστορική ανάγνωση που έχει στο επίκεντρο τη διαιώνιση του καπιταλιστικού συστήματος, που το εμφανίζει ως αιώνιο και ως μοναδική επιλογή για τους εργαζόμενους στο σήμερα και στο διηνεκές. Αντίστοιχες προσπάθειες έχουν γίνει και για άλλα μνημιακά ιστορικούς τόπους ανά τη χώρα. Μνημιακοί πολιτικοί κυβερνήσεις του ελληνικού κράτους είχαν βέβαια αναπτύξει εξ αρχής. Πιο οργανωμένο ωστόσο το αστικό κράτος, στη χώρα μας και παντού, ξεκίνησε αυτή την προσπάθεια μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, με δεδομένο το τεράστιο πλήθος σκοτωμένων στα πεδία των μαχών που δεν βρέθηκαν καν τα σώματά τους. Φυσικά, η μνημιακή δραστηριότητα του αστικού κράτους εντάθηκε από το γεγονός της ίδρυσης του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, έχοντας απέναντί του ένα ξεκάθαρο ταξικό αντίπαλο και την εξίσου ξεκάθαρη, παρά τις όποιες αδυναμίες της στρατηγικής σε διάφορες ιστορικές φάσεις, προοπτική της ανατροπής του. Σε όλες τις φάσεις της νεότερης ιστορίας, οι ελληνικές κυβερνήσεις επιδόθηκαν στη δημιουργία πρωτομών, αδριάντων και αγαλμάτων που ενίσχυαν την αποκαλούμενη εθνική κρατική προπαγάνδα και διαμόρφωναν τους απαραίτητους συνειρμούς με τους σύγχρονούς τους εχθρούς του κράτους, κομμουνιστές και αγωνιστές. Πλαισίωναν δε τα μνημεία αυτά με τελετουργικές εκδηλώσεις και επετείους, στις οποίες παρίστανται εκπρόσωποι της κυβέρνησης και της εκκλησιαστικής ιεραρχίας, ακόμα και εθνικιστικών μορφωμάτων και των ελαιών τους, προκειμένου να διασφαλιστεί η ταύτιση της υποτίθεται αγάπης προς την πατρίδα με την αποκήρυξη του κομμουνισμού και του αγωνιστικού φρονήματος που εξακολουθούσε να υπάρχει σε ένα σημαντικό τμήμα του λαού. Η απελευθέρωση εντός εισαγωγικών του Καρπενησίου από τον Δημοκρατικό Στρατό, για παράδειγμα, γιορταζόταν μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 70, ενώ δεν θεσμοθετήθηκε ποτέ ανάλογη εκδήλωση για την απελευθέρωση από τη γερμανική κατοχή. Είναι βέβαια χαρακτηριστικό, για να μην ξεχνάμε, ότι στις αιτήσεις εκδηλώσεις της ντροπής και του μίσους στο μνημείο στο Βίτσι, που καλεί η Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Στρατού, παραβρίσκονται, πέρα από τους κάθε είδους φασίστες και εθνικιστές, πολλά από τα κυβερνητικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Ενώ πρόσφατα συναντήθηκαν με την Ελόγω Ένωση και στελέχη και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, αναδεικνύοντας για μια ακόμα φορά τη στενή σχέση αυτών των κομμάτων παρά τις επιμέρους ιδεολογικές τους αποχρώσεις. Από τα πρώτα μνημεία που αναφέρονται στην ιστορία της Εθνικής Αντίστασης είναι και το μνημείο του Πλουμπίδη, που φιλοτεχνήθηκε από το γλύπτη Κλουβάτο στο Χαϊδάρι, εκεί ακριβώς όπου δολοφονήθηκε ο λαϊκός αγωνιστής και κόκκινος δάσκαλος στη χαράδρα του Δαφνίου, 100 μέτρα από την Ιερά Οδό. Κατά τη διάρκεια όμως της Χούντας και συγκεκριμένα στις 26 Οκτώβρου του 68, ο δήμαρχος Χαϊδαρίου τότε Ξανθάκος, ύστερα από πιέσεις των Χουντικών και του ίδιου του ΓΕΣ, έστειλε εργάτες και καταστρέψανε το μνημείο. Μάλιστα, με έγγραφό του το ΓΕΣ αναρωτιόταν πόσο μπορεί να υπάρχει ακόμα αυτό το μνημείο ντροπής. Βλέπουμε λοιπόν ότι στα πλαίσια της ταξικής πάλης σε όλα τα επίπεδα, πολύ εύλογα και ουσιαστικά γεννιέται και το ζήτημα της ιστορικής μνήμης και των αποτυπωμάτων της στο χώρο και στη συνείδηση του κόσμου. Με πλήρη επίγνωση αυτής της ευθύνης, η οποία αποτελεί μέρος και έκφραση της πρωτοπόρας δράσης του κόμματός μας, αποφασίσαμε πιο μεθοδικά να ξεδιπλώσουμε μια μνημονική δραστηριότητα η οποία περιλαμβάνει πολλά και σύνθετα στάδια. Η δραστηριότητα αυτή είναι μέρος μιας συνολικότερης και πολύπλευρης δράσης στα πλαίσια της συμπλήρωσης των 100 χρόνων του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας που έχουν αφήσει ανεξίτηλα το αποτύπωμά τους σε κάθε γωνιά της ελληνικής γης, με δεκάδες τόπους εξορίας, φυλακών, τόπων μαρτυρίου και εκτελέσεων. Δεν πρόκειται για μια απλή και μονοδιάστατη διαδικασία, φάνηκε άλλωστε και από την παρουσίαση του site. Καταρχάς, συνδέεται άμεσα με την εξέλιξη της στρατηγικής του Κομμουνιστικού Κόμματος, όπως αυτή αποτυπώνεται μέσα από τα συνέδρια, τις επεξεργασίες και τα ντοκουμέντα μας. Επιπλέον, προϋποθέτει τη βαθιά μελέτη της ιστορίας μας, την ιστορία των λαϊκών αγώνων, των αρχείων και ντοκουμέντων που συνθέτουν αυτή την ηρωική ιστορία προς την τελική νίκη. Η μελέτη της ιστορίας μας είναι καθήκον του Επαναστατικού Κόμματος. Χωρίς αυτή σήμερα δεν μπορούν να υπάρξουν αγώνες χωρίς στρατηγικά λάθη και εκπτώσεις, χωρίς τελικά ήττες. Ταυτόχρονα όμως είναι εργαλείο διαπαιδαγώγησης των μαζών. Είναι στοιχείο που επιβεβαιώνει τις κοινωνικές νομοτέλειες και είναι χρέος μας ακριβώς γι' αυτό να την αναδείξουμε σε όλες τις πολύπλευρες πτυχές.
Το κόμμα μας, από την αρχή της ύπαρξής του, πιο οργανωμένα τα τελευταία χρόνια όπως υπόθηκε, μελετά με επιστημονικότητα και μεθοδικότητα, με λεπτομέρεια, όλα τα στιγμιότυπα των μεγάλων ταξικών αναμετρήσεων και αγώνων. Ξεχωρίζει μεγαλειώδης ταξική αναμέτρηση του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας με το αστικό κράτος, των δοσύλλογων και ταγματασφαλιτών. Δεν υπάρχει βουνοκορφή στην Ελλάδα, χωριό, που να μην κατέθεσε φόρο αίματος σε αυτή τη σύγκρουση. Μελετάμε ιστορικά ντοκουμέντα, καταγράφουμε ονόματα και προσωπικές ιστορίες, συγκεντρώνουμε μαρτυρίες, αναγνωρίζοντας πως ο κάθε αγωνιστής, ο κάθε μαχητής του Δημοκρατικού Στρατού έχει τη δική του ξεχωριστή συμβολή, που αξίζει να μνημονευθεί ειδικά ως μοναδικό στοιχείο που εξύψωσε τη συλλογική ταξική πάλι, διαλεκτικά, στο επίπεδο της ηρωικής σύγκρουσης. Το τονίζουμε ιδιαίτερα αυτό γιατί σήμερα, στα πλαίσια μάλιστα της μεταμοντέρνας αντίληψης για την ιστορία και την αποκαλούμενη συλλογική μνήμη, δίνεται στοχευμένα προτεραιότητα στην οροποίηση ατομικά ξεχωριστών ανθρώπων, αποδίδοντας μάλιστα τον ηρωισμό τους σε στοιχεία αποκλειστικά της προσωπικότητας, μέσα από ψυχογραφικές μελέτες που επιδιώκουν να θολώσουν το αντικειμενικό και ιστορικό, να σχετικοποιήσουν την ιστορική αλήθεια. Τι αποκρύπτεται όμως σε αυτή την προσέγγιση, στην οποία έχουν επιδοθεί με ζήλο ιδιαίτερα ερευνητές, εκπρόσωποι της αστικής διανόησης, καθηγητές πανεπιστημίου ιδιαίτερα από τον οπορτουνιστικό χώρο, από το χώρο της σοσιαλδημοκρατίας? Έχουν ονομάσει μάλιστα αυτό το πεδίο μελέτες προφορικής ιστορίας και το έχουν αναγάγει σε ένα νέο υποτίθεται επιστημολογικό πεδίο που αντικαθιστά την αποκαλούμενη επίσημη μνήμη, στην οποία σοριδών και εκ του πονηρού κατατάσσονται τόσο η αστική ιστοριογραφία, όσο και η μελέτη των λαϊκών αγώνων και της κοινωνικής εξέλιξης με άξονα την ταξική πάλι. Με αυτόν τον τρόπο επιδιώκουν να αποδομήσουν κάθε συνεκτική και επιστημονικά ολοκληρωμένη προσέγγιση της ιστορίας και της ιστορικής μνήμης, να συσκοτήσουν την αντικειμενικότητα της ταξικής πάλης, να εμπεδοθεί η αντίληψη ότι η ερμηνεία της ιστορίας είναι μια ιδεολογική, υποκειμενική κατασκευή κατά το δοκούν. Μέσα από την ανάδειξη της ιστορικής μνήμης των λαϊκών αγώνων, την καταγραφή της μέσα από μνημεία και ιστορικούς τόπους, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας επιδιώκει να αντιπαρατεθεί πέρα από τη διατήρηση της ιστορικής αλήθειας και με τέτοιες αντιλήψεις. Η καταγραφή στα περισσότερα μνημεία των ονομάτων των εκτελεσμένων και σκοτωμένων αγωνιστών και κομμουνιστών, όπως στη Φλόρινα, στο Μεζούρλο, στη Θεοτόκο της Κόνιτσας, στο Νεστόριο, στην Τρίπολη και αλλού, ακριβώς απαντούν στην ανάγκη μνημόνευσης των λαϊκών ηρώων, τον καθένα ξεχωριστά, αλλά ταυτόχρονα, χωρίς η συμβολή τους να αποσπάται από το ποια ανάγκη, ποια πρωτοπορία, ποιος αγώνας και με τι χαρακτήρα και πρόσημο ανέδειξε αυτές τις ξεχωριστές ηρωικές φιγούρες. Εδώ να επισημάνουμε πως παράλληλα με την αναθεωρητική τάση της ανάδειξης της προφορικής ιστορίας και μνήμης, αναπτύσσεται από τα αστικά κράτη και με τις κατευθύνσεις των υπεραλιστικών επιτελείων και μια άλλη τάση, ως η άλλη όψη του ίδιου νομίσματος. Αυτή αντιμετωπίζει τέτοιες πτυχές της ιστορίας, όπως είναι η εμφύλη, ως απεχθείς σοκαριστικά γεγονότα μαζικών καταστροφών και επιδιώκει να αναδείξει μόνο το σοκ που προκαλούν οι μαζικές, για παράδειγμα, εκτελέσεις, χωρίς να ξεχωρίζουν θύτης και θύμα, χωρίς να φωτίζονται τα ιστορικοκοινωνικά γεγονότα που πλαισιώνουν αυτές τις θηριωδίες. Και αυτή η προσέγγιση, η οποία επικεντρώνει μόνο σε ένα προσδιόριστο συνέστημα του θεατή-επισκέπτη ενός μνημείου και όχι στη διαπαιδαγωγητική διάσταση της ιστορίας και της μνήμης, είναι εξίσου επικίνδυνη και επιχειρήσαμε και επιχειρούμε μέσα από τα μνημεία μας να την αντιπαλέψουμε και να την καταδικάσουμε. Για το ΚΚΕ, παρά την απίστευτη θηριωδία των μαζικών εκτελέσεων, την ομή βία που εξαπέλυσε σε διάφορες φάσεις και στον εμφύλιο και μετεμφελιακά το αστικό κράτος ακόμα πιο οξυμένα, το κεντρικό στοιχείο και επίδικο της μνήμης, δεν είναι ο αποτροπιασμός ως συνέστημα. Αντίθετα για μας, οι υλικοί φορείς της μνήμης, των λαϊκών αγώνων, οφείλουν να οξύνουν στον επισκέπτη την ταξική ματιά στην ιστορία, να φωτίζουν πλευρές των λαϊκών αγώνων και των φορέων τους, να τροφοδοτούν την ανάγκη της αυτομόρφωσης και της συλλογικής εξαγωγής συμπερασμάτων γόνιμων για τους νέους λαϊκούς αγώνες. Δύο σημαντικά μνημεία στα οποία το κόμμα μας επιχείρησε να αναδείξει τις παραπάνω πτυχές είναι αυτά στη Γιάρο και στη Μακρόνησο. Πρόκειται για δύο μνημεία που υλοποιήθηκαν αντίστοιχα τον Οκτώβριο του 2019 και τον Σεπτέμβριο του 2020, μετά από πανελλήνιους καλλιτεχνικούς διαγωνισμούς με μεγάλη συμμετοχή εικαστικών και άλλων δημιουργών. Το κολαστήριο της Μακρονήσου και ο μαρτυρικός τόπος της Γιάρου, παρόλο που χαρακτηρίστηκαν με διάφορα διατάγματα και μετά από επίπονες προσπάθειες ριζοσπαστικών μαζικών φορέων, συνδικάτων και του ΚΚΕ, ιστορικοί τόποι, δεν έτυχαν καμιάς φροντίδας και συντήρησης από τα κόμματα που κυβέρνησαν. Αντίθετα, επιχειρήθηκε αρκετές φορές
από τις αστικές κυβερνήσεις να αλλοιωθεί η σημασία τους και η ιστορική τους αξία. Να μεταβληθεί ο χαρακτήρας τους και να γίνουν δίθε τόπιν οικολογικής σημασίας, πατώντας πάνω στα γεωφυσικά τους χαρακτηριστικά και ιδιαιτερότητες, που άλλωστε αποτελούσαν λόγους που επιλέχθηκαν για να γίνουν στρατόπεδα συγκέντρωσης αγωνιστών και κομμουνιστών. Σήμερα, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας τιμά τους εκατοντάδες αγωνιστές που μαρτύρησαν σε αυτούς τους τόπους με δύο μνημεία αντάξια της θυσίας τους, αλλά και με συντονισμένες προσπάθειες, κοινοβουλευτικές και κυρίως μαζικές, να συντηρηθούν τα κτίρια και οι υποδομές των δύο νησιών, να στηθούν μουσεία που θα αποκαλύπτουν όλες τις διαστάσεις της ιστορίας και της μνήμης, με επιμονή και πείσμα, με κατάθεση επιστημονικής και καλλιτεχνικής εργασίας, με κόκκινα μεροκάματα κάτω μάλιστα από αντίξωες συνθήκες, με οικονομική ενίσχυση από ευρύτατα τμήματα του λαού μας, θα φέρουμε σε πέρας και αυτό το στόχο όπως υψώσαμε αντίστοιχα τα μνημεία μας. Θέλουμε ειδικότερα να αναφερθούμε στη σημαντική συμβολή καλλιτεχνών, θα υπάρξουν στην πορεία και αναλυτικότερες εισηγήσεις, ανθρώπων της επιστήμης και της διανόησης σε αυτή τη συστηματική διαδικασία ανάδειξης της ιστορικής μνήμης μέσα από τα μνημεία και τα μουσεία των λαϊκών αγώνων. Παραδειγματική ήταν η συνεργασία τέτοιων ανθρώπων στην ανάδειξη και στο στήσιμο της υπαίθριας έκθεσης στο Κεντρικό Νοσοκομείο του Δημοκρατικού Στρατού στο Γράμμο. Πραγματικά περπατήσαμε με γιατρούς, ιστορικούς και ιστορικούς τέχνης, οικαστικούς, αρχιτέκτονες, όλα τα αθέατα μονοπάτια που μας υποδείκνυαν τα ίδια τα ευρήματα. Οι ιστορικές μαρτυρίες. Σκύψαμε μαζί με τους οικοδόμους πάνω από κάθε νέο έβριμα της Ανταρκτικής Νοσοκομιούπολης. Μείναμε όλοι έκθαμβοι από την επιστημονική και λειτουργική αρτιότητα αυτού του άθλου που είχε στηθεί κυριολεκτικά κάτω από τις ρηπές των πολυβόλων. Τελικός σκοπός αυτής της προσπάθειας που αναπτύσσει το κόμμα μας για την ανάδειξη μνημείων και μουσείων των λαϊκών αγώνων είναι να προκύψει ένα δίκτυο τέτοιων ιστορικών τόπων που θα λειτουργούν παράλληλα και θα αλληλοτροφοδοτούνται, καταδεικνύοντας και τη συνέχεια της ιστορίας της ταξικής πάλης. Πιστεύουμε ότι το site που εγκαινιάζουμε σήμερα θα συμβάλλει και αυτό στη μεγαλύτερη συνοχή της πρόσληψης αυτής της ιστορίας, ιδιαίτερα από τη νέα γενιά. Άλλωστε, αντικρίζοντας κανείς το χάρτη των μνημείων και μουσείων των λαϊκών αγώνων, όπως αποτυπώνεται και στην ιστοσελίδα, που μένει ακόμα πολύ για να συμπληρωθεί, αντιλαμβάνεται δύο βασικά πράγματα. Πρώτον, ότι δεν υπάρχει τόπος χωρίς τη δική του συμβολή, χωρίς τους δικούς του αλήγιστους της ταξικής πάλης. Δεύτερον, ότι είναι κρίσιμο το αίτημα να μην ξεχαστούν. Η εικονική περιήγηση είναι μόνο το έναυσμα, το κίνητρο για να επισκεφτεί κανείς το πραγματικό υλικό αποτύπωμα, να βαδίσει πάνω στους ιστορικούς τόπους των μαρτυρίων και φυλακών, να αναζητήσει τα υλικά ίχνη που αποτελούν αδιαφυσβήτητα στοιχεία της ιδεολογικής και ταξικής πάλης. Το εγχείρημα του κόμματός μας δεν είναι μια απόπειρα μουσιοποίησης της ιστορίας των λαϊκών αγώνων. Δεν επιδιώκουμε απλά να αναδείξουμε ιστορικά στιγμιότυπα. Κάθε άλλο. Μας ενδιαφέρει το ζήτημα της ενεργού μνήμης. Της μνήμης που αποτελεί πηγή έμπνευσης για νέους αγώνες, που λειτουργεί προσθετικά, πολλαπλασιαστικά στο ίδιο το μήνυμα των μνημείων. Αναδεικνύοντας τη δύναμη του λαού, τη δύναμη των αγώνων, την εμπέδωση του στοιχείου που υπήρξε ο καθοδηγητής διαχρονικά της ταξικής πάλης. Δηλαδή την ηθική και ιδεολογική υπεροχή των μαρτύρων του λαού μας. Την ακλόνητη πίστη τους στη δύναμη και στην υπεροχή ιδεών του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Αυτός ήταν ο πυρήνας και το μέτρο της αυτοθυσίας τους. Κρατώντας ως τεράστια παρακαταθήκη αυτό το συμπέρασμα, συνεχίζουμε σήμερα να αναζητούμε σημάδια της ιστορίας μας, να τα καταγράφουμε και να τα τιμούμε μέσα από το μνημονικό και καλλιτεχνικό έργο των μνημείων και μουσείων μας. Αυτή η δραστηριότητα έχει μεγάλες και ειδικές απαιτήσεις, όπως αναλύθηκε, και μάλιστα απαιτήσεις που αντικειμενικά συνδυάζονται με όλη την πολιτική δραστηριότητα του κόμματος. Είναι μέρος της. Σε μια περίοδο ειδικότερα που η αστική τάξη και οι οργανισμοί της ενορχιστρώνουν μια νέα σκληρή επίθεση σε όλα τα επίπεδα. Η συμβολή όλων μας είναι λοιπόν κρίσιμη, τόσο με τις ιδέες, τις ειδικές γνώσεις, τις μαρτυρίες, όσο και με την οικονομική ακόμα συνεισφορά, αφού μόνο ο λαός, οι εργαζόμενοι, μπορούν να συμβάλλουν από το υστέρημά τους για να μην κυριαρχήσει η ιστορική διαστρέβλωση των αγώνων τους, η λύθικη αποσιώπηση της ιστορικής αλήθειας. Σήμερα που οι ιστορικοί τόποι της Ελλάδας αποχρωματίζονται από τις κυβερνητικές πολιτικές του αποκαλούμενου τουριστικού θαύματος, εμείς, σε πείσμα των καιρών και της κυρίαρχης πολιτικής, θέλουμε τέλος ξανά να διατυπώσουμε και από αυτή την ημερίδα ότι οι αγώνες και οι θυσίες των αλήγιστων της ταξικής πάλης δεν θα ξεχαστούν. Και να είστε σίγουροι ότι περνούν πολλά από το χέρι μας. Τα μνημεία και τα μουσεία μας το καταμαρτυρούν και το επιβεβαιώνουν. Σας ευχαριστώ πολύ.